έγιναν διάσημες βγάζοντας τα πλητά τους στη φόρα. Οι αδελφές Καρντάσιαν ήθελαν διακαώς να γίνουν celebrity και το κατάφεραν κάνοντας την οικογενειακή τους ζωή reality, που εστιάζει στην καθημερινότητά τους και σκίζει σε νούμερα τηλεθέασης. Στο Keeping Up with the Kardashians τολμούν και δεν έχουν διστάσει να δείξουν λεπτομέρειες από τους γάμους τους, τις προσωπικές τους στιγμές, τις επεμβάσεις lifting που έχουν κάνει, ακόμα και από τις γένες τους. Λένε για αυτές ότι είναι αδίσταχτες και δεν υπολογίζουν τίποτα μπροστά στο χρήμα. Και ίσως να έχουν δίκιο. Η επιτυχία των Kardashian εκτοξεύτηκε σε ύψη το 2007. Όταν διέρευσε βίντεο στο οποίο η Kim, η πιο διάσημη της οικογένειας, εμφανιζόταν σε πολύ προσωπικές στιγμές με τον πρώην σύντροφό της, rapper Ray J. Γνωστή εταιρεία παραγωγής αγόρασε τα δικαιώματα για $1 εκατομμύριο. Η Kim την πήγε στα δικαστήρια για υπεροεκμετάλλευση του προϊόντος και κέρδισε επιπλέον $5 εκατομμύρια. Με αυτόν τον τρόπο τράβηξε και την προσοχή του μεγάλου τηλεοπτικού δικτύου Entertainment. Τη ζήτησαν να βάλει κάμερες σε όλο το σπίτι, ώστε να βλέπει το τηλεοπτικό κοινό τα πάντα από την κλειδαρότρυπα. Και έτσι για περισσότερα από 5 χρόνια, η Kim, η Courtney, η Chloe, η μαμά Kris Jenner και οι μικρές της οικογένειας θα κάνουν όλα μπροστά στις κάμερες. Η Courtney γέννησε σε απευθεία σύνδεση και πούλησε τις φωτογραφίες του νεογέννητου $300.000 σε κάθε περιοδικό. Ο γάμος της Chloe μεταδόθηκε και αυτός με κάθε λεπτομέρεια, ενώ όλη η Αμερική γνωρίζει τις προσπάθειές της να αποκτήσει παιδί. I, Chloe, take you, Lamar. I, Chloe, take you, Lamar. To be my husband. Ενώ στη συνέχεια μοιράστηκε με όλον τον κόσμο τις κατηγορίες της δεύτερης συζύγου του πατέρα της ότι δεν είναι δικό του παιδί. Όσο για την Kim, έχει παντρευτεί 2 φορές. Ο πρώτος της γάμος διήρκησε 4 χρόνια και κατέληξε στις αίθουσες των δικαστηρίων, καθώς ισχυρίστηκε πως έπεσε θύμα κακοποίησης από τον σύζυγό της και μουσικό παραγωγό Damon Thomas. Ο σύζυγός της απάντησε και αυτός με σκληρές κατηγορίες, λέγοντας για εκείνη ότι είναι μια γυναίκα που πουλάει τον εαυτό της σε όποιον να είναι. Φτάνει να είναι σε καλή τιμή. Ο δεύτερος γάμος της με τον Chris Humphries διήρκησε 72 ημέρες και από τον bachelor, τις προετοιμασίες του γάμου, την τελετή, ακόμα και τον μήνα του μέλητος, όλα έγιναν μπροστά από τις κάμερες. Για χάρη της δημοσιότητας και για τις ανάγκες του reality στο οποίο πρωταγωνιστούσαν, φαίνεται πως αναγκάστηκαν όχι μόνο να συνυπάρξουν μετά το χωρισμό τους, αλλά και να παραστήσουν το ερωτευμένο ζευγαράκι. Η Kim Kardashian και ο Chris Humphries είναι στα μαχαίρια εδώ και αρκετό καιρό, αφού οι διαδικασίες του διαζυγίου δεν λένε να τελειώσουν. Τι και αν εκείνη ερωτεύτηκε τον Kanye West και περιμένουν το πρώτο τους παιδί. Τι και αν μέσα από τις συνεντεύξεις τον νικετεύει να της δώσει διαζύγιο. Εκείνος μέχρι στιγμής το αρνείται κατηγορηματικά. Το αγέννητο μωρό της αξίζει ήδη $1 εκατομμύριο. Το κανάλι που προβάλλει το reality τους πληρώνει όσο για να βάλει το μωρό στο reality, ενώ τα περιοδικά ρίχνουν $1 εκατομμύριο στα πόδια της για τις πρώτες φωτογραφίες. Αξίζει να σας πούμε πως η Kim χρεώνει έως και $250.000 για να εμφανιστεί σε ένα event, ενώ ζητάει αρκετές χιλιάδες δολάρια προκειμένου να σχολιάσει στο Twitter ένα προϊόν ή ένα γκαλά. Σύμφωνα με αμερικανικό περιοδικό, η μητέρα των κοριτσιών παρακρατεί το 10% από τις εισπράξεις τους, αφού είναι και μάνατζερ τους. Τι έπαθες καλά. Είναι πολύ διελαστικά τα 65 εκατομμύρια. Δηλαδή, έχεις εξασφαλίσει εσένα τα παιδιά στα δυσέγγονά σου ή δεν ξέρω και εγώ ποιον άλλον. Αλλά ξεπουλιέσαι εσύ. Δηλαδή, στο τέλος αυτές θα τρελαθούνε. Άμα δηλαδή. Αν τους πεις αύριο, εντάξει, οκ, τελειώσαμε. Αυτές έχουν εξασφαλίσει. Έχουν εξασφαλίσει τους πάντες γύρω τους. Αλλά χωρίς τηλεόραση νομίζω ότι αυτές θα πάθουν θέμα. Δεν είναι το κακό τόσο το ότι ξεπουλούνται αυτές. Είναι ότι ξεπουλάνε και τα παιδιά τους χωρίς τη μαμά. Δηλαδή η γέννα μπροστά στις κάμερες ήταν τραγικό. Αφού η μαμά τους τις ξεπούλησε. Για αυτές είναι πολύ εύκολο να ξεπουλήσουν και οι ίδιες τα παιδιά τους. Η μαμά έχει πει, αν το ήξερα, θα έκανα και άλλα παιδιά. Θα επιστρέψουμε σε αυτό, γιατί ούτως ή άλλως περιμένουμε να έρθουν και στην Ελλάδα συγκεκριμένες. Πάμε όμως να δούμε ένα άλλο θέμα. Ο Γιώργος Κομπουτζίδης σήμερα το πρωί ήταν καλεσμένος του